Σας καλωσορίζω. Είμαι ο Χρήστος. Αφήστε το χειροκρότημα για μετά, γιατί θα έχουμε πάρα πολλές ωραίες ομιλίες, ομιλίες που εμπνέουν. Θα μιλήσετε εσείς οι bloggers, γιατί οι περισσότεροι εδώ μέσα είναι bloggers προς το παρόν. Αλλά θα έχετε και τη δυνατότητα να δώσετε έμπνευση και δύναμη και ένα σκοπό ή στόχους σε απλούς γονείς, οι οποίοι πιστεύουν στα blogs. Εσείς είστε οι περισσότεροι bloggers, οι δικοί τους celebrities, όπως έχουμε πει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μόνο για την ιστορία να πω πράγματα που ίσως τα ξέρετε περισσότεροι από εσάς, ότι ξεκινήσαμε πριν 4-5 χρόνια ως απλοί bloggers, γράφαμε blog ξέροντας ότι τα διαβάζουμε μόνο εμείς, και τελικά γνωριστήκαμε πολύ περισσότερο κόσμο, φτιάξαμε κοινότητες, φτιάξαμε τις δικές μας γειτονιές. Πολύ το προχωρήσαμε, κάναμε και άλλες προσπάθειες, όπως εμείς το Μαμάδες Μπαμπάδες, το Μικρή Μεγάλη, αλλά και πολλοί άλλοι από εσάς που φτιάχνετε διάφορες άλλες ενέργειες. Και πιστεύουμε ότι το blogging στην Ελλάδα έχει μέλλον. Και είναι μία πρώτη προσπάθεια αυτή σήμερα, να βρεθούμε όλοι μαζί σε αυτό το χώρο, να ακούσουμε, να ακουστούμε και να συνεχίσουμε μπροστά. Λοιπόν, το πρόγραμμα το ξέρετε, μην πούμε πάρα πολλά. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήρθατε εδώ, ευχαριστούμε τους χορηγούς μας, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα. Ήταν μια δύσκολη οργάνωση, αλλά θέλαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Θέλαμε να δείξουμε ότι το blogging στην Ελλάδα μπορεί να κάνει πολύ όμορφα και πολύ ωραία και σημαντικά πράγματα. Και δίνω το λόγο στην Άσπα. Καλώς ήρθατε! Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι που είσαστε εδώ, στις ψηφιακές γειτονιές. Οι γειτονιές, όπως τις ξέραμε στα σπίτια, στις γειτονιές μας, στις πόλεις μας, έχουν σταματήσει ίσως να υπάρχουν. Αλλά οι ψηφιακές γειτονιές αποδεικνύουμε σήμερα ότι είναι εδώ, ότι είμαστε ενωμένοι και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε την ευκαιρία να σας δούμε face to face σήμερα, πρόσωπο με πρόσωπο. Χωρίς να καθυστερήσω άλλο, θα ήθελα να σας συστήσω την Εύα της Ιαμπανοπούλου, που είναι η παρουσιάστρια στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, που είναι blogger, είναι μαμά blogger και μία από εμάς, έτσι γνωριστήκαμε. Έχει το blog Γονείς με Κολικούς και θα σας συστήσει τους ομιλητές του πρώτου μέρους. Εύα. Γεια σας. Να σας καλωσορίσω κι εγώ στο πρώτο διαδραστικό συνέδριο για γονείς bloggers. Αφού τα πάτε τόσο καλά με την παρουσίαση, δεν μπορώ να καταλάβω εμένα τι με θέλατε. Μια χαρά είσαι, σας βλέπω. Δεν μπορείτε να κάνετε και αυτό, δηλαδή. Πρέπει μόνο τη διοργάνωση. Πρέπει όλοι εμείς να δουλεύουμε για εσάς. Και επίσης βλέπω πολλούς. Είστε όλοι bloggers. Πώς είναι bloggers από εδώ? Είστε όλοι bloggers. Έχουμε πολύ ανταγωνισμό. Και οι περισσότερες είναι μαμάδες. Πράγμα που σημαίνει ότι οι μπαμπάδες κρατάνε τα παιδιά στο σπίτι.